Καλησπέρα. Χαίρετε. Γελάω και μόνο μου με το βίντεο που κάνω τώρα. Μου έχετε ζητήσει να κάνω ένα βίντεο ε, τύπου checklist για το από ποιες προϋποθέσεις πρέπει να παντρευόμαστε ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες εξωσυζυγικών σχέσεων. Γράφει μια φίλη. Μετά από όλες αυτές τις ιστορίες με παντρεμένους, Σκέφτομαι, μήπω θα ήταν χρήσιμο να κάνει ένα βίντεο τύπου checklist, δηλαδή να γράψει κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να υπάρχουν, να είναι μια λίστα στην οποία να βάζει νι-νι-νι και αν έχουν όλα ανή τότε να προχωρήσει, για το υπό ποιε προποθέσει πρέπει να παντρευόμαστε, ώστε να λεχιστοποιούνται οι πιθανότητε εξωσυζυγικών σχέσεων. Κατά την προσωπική μου άποψη, πολλοί παντρεύονται για του λόγου, για του χι λόγου. Για του λάθο λόγου, θα να γράψει. Έγραψε του λόγου για του λάθο λόγου. Άρα δεν αποτελεί θαύμα που μετά μπλέκουν τα μπουτια του. Απαντάει η Βασιλική. Οι περισσότεροι παντρεύονται επειδή φοβούνται τη μοναξιά. Από συζητήσει που έχω κάνει τόσο με άντρε όσο και με γυναίκε, εκεί κατέληξα. Φοβούνται με μείνουν μόνοι και ότι δεν θα βρουν κάτι καλύτερο. Πολύ ουσιαστικό το σχολείο σου. Γιατί σε απαντάει η αρχική σχολιά στερε Συμφωνώ πολύ λυπηρό και η Βασιλική μα, <laughs> η Μαδιουδάκη λέει. Να είμαι ειλικρινή, δεν λυπάμαι. Είμαστε οι επιλογέ μα. Όλα έχουν το κόστο και το τίμημά του. Λυπάμαι για όλου όσου επιθυμούν μια αγνή και ουσιαστική σχέση ζωή και δεν μπορούν να βρουν κατάλληλο σύντροφο να το μοιραστούν όλο αυτό. Γι' αυτό λυπάμαι πραγματικά πολύ. Εγώ λυπάμαι που χρειάζεται. Αρχίζουμε όλοι με τη σειρά να λυπόμαστε. Εγώ λυπάμαι που, που, χ, που χρειάζεται και φτάσαμε στο σημείο σε αυτό το κανάλι να κάνουμε αυτό το βίντεο. Εξαιρετικά είναι το κανάλι που φταίει, είναι η ζωή που φταίει που χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και θα το κάνουμε με μεγάλη μου χαρά αυτό το βίντεο, ε, παίρνοντα μαθήματα από τα παθήματα, τόσα πολλά παθήματα, που έχουμε μάθει κατά καιρού εδώ στο κανάλι, μέσα από τι ιστορίε που αναλύουν. Πώ μπορούμε, ποια χαρακτηριστικά, ποιε προποθέσει πρέπει να υπάρχουν προτού γίνει ένα γάμο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητε εξωσυζυγικών σχέσεων. Καταρχά, η πρώτη προπόθεση που είναι εξαιρετικά σημαντική και εδώ η Τάνια θα χαμογελάσει έτσι με ένα πολύ πλατή χαμόγελο, να είναι και οι δύο μονογαμικοί. Μιλούσα με την Τάνια την τραγουδίστρια μα και τη μου λέει, δεν βγαίνω ραντεβού αυτή την περίοδο, αλλά περιμένω την ώρα που θα βγω ραντεβού και θα ρωτήσω, είσαι πολύ γαμικό ή Λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση πρώτη και απαραίτητη προϋπόθεση και οι δύο άνθρωποι που συνιστούν τη σχέση, η οποία θα ελουμε να την κάνουμε γάμο, να είναι και οι δύο μονογαμικοί άνθρωποι. Δηλαδή να το έχουν μέσα στις αρχές και αξίες τους, θυμηθείτε το χθεσινό βίντεο, να είναι μονογαμικοί. Το θεωρούν απαραίτητο σε μια ερωτική σχέση να μην απατάει ο ένας στον άλλο. Αν γνωρίζετε έναν άνθρωπο, ο οποίος σας λέει από την αρχή, ξέρεις, θα ήθελα να, να δοκιμάσουμε διάφορα πράγματα στη σχέση μας. Θα ήθελα να δοκιμάσουμε και λίγο την πολυγαμικότητα. ή να δοκιμάσουμε να φέρουμε κι άλλο άνθρωπο στο κρεβάτι μας. Ενα τέτοιος άνθρωπος δεν κάνει για να τον παντρευτείς και να μη σου κάνει εξουσιαζήγη σχέση μετά. Αν το τέρι μας α, μας λέει από την αρχή ότι... Ε, άνθρωποι είμαστε και έρα τα κάνουμε. <laughs> Συνήθως αυτοί οι οποίοι είναι απατηλοί, οι οποίοι το έχουν να πατούν και είναι παίχτες ή το λένε. Το λένε, θα σου πούνε έχω απατήσει στο παρελθόν, θα σου πούνε ότι το έχω συνήθιο, Ρωτάμε και λίγο το ερωτικό ιστορικό του συντρόφου μα. Όχι του στυλ τι είχε κάνει με την τάδε συγκεκριμένη φιλενάδα ή με τον τάδε συγκεκριμένο σύντροφο που είχε, αλλά ρωτάμε ερωτήσει του στυλ. Έχει απαντήσει ποτέ, και αν ναι, κατά από ποιε συνθήκε και πώ νιώθει μετά από τον υστέρων γιατί το, το έκανε. Γιατί αν κάποιο έχει περάσει μια εμπειρία του να πατήσει τον σύντροφο του ή τη σύντροφο του και την έχει βιώσει τραυματικά και στην πορεία έχει μετανιώσει για την πράξη εκείνη. Έχει πάρει τα πνευματικά μαθήματα που έπρεπε να πάρει, που ήταν εκεί για να τα πάρει μέσα από εκείνη την εμπειρία και έχει αποφασίσει συνειδητά ότι δεν του ταιριάζει αυτός ο τρόπος ζωής, ίσως αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο άνδρας, αυτή η γυναίκα, να είναι λιγότερο πιθανό να μας απαντήσουν παρά κάποιο ο οποίος δεν έτυχε να το κάνει. Σκεφτείτε λίγο και αυτό. Άρα, απαραίτητη προϋπόθεση νούμερο ένα είναι να είναι και οι δύο μονογαμικοί άνθρωποι, όταν συζητάμε με τον άλλον ή με την άλλη που έχουμε τη σχέση για το θέμα της απιστίας να έχει αρχές και αξίες παρόμοιες με τις δικές μας που υποθέτουμε ότι οι δικές μας είναι να μην απατάμε τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε παντρευτεί ή έχουμε δημιουργήσει σχέση, να κρατάμε τον λόγο μας. Άμα μας τελειώσει το ερωτικό κομμάτι, να τελειώνουμε τη σχέση, να τελειώνουμε το γάμο και μετά να πάμε παρακάτω. Άρα το πρώτο και απαραίτητο χαρακτηριστικό είναι η αρχή της μονογαμικότητας, την οποία να την έχουν και οι σύντροφοι. Φυσικά, μπορεί κάποιος να είναι μονογαμικός, να το λέει ότι είναι μονογαμικός και στην πορεία σε ένα γάμο να καταλήξει να απαντήσει. Μ? Δεν υπάρχουν σταθερά. Σας κάνω αυτό το βίντεο και γελάω κιόλας και ο λόγος που γελάω είναι ότι ποτέ μιλες ποτέ και μερικά πράγματα συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια. Δεν μπορούμε στη ζωή μας να έχουμε έλεγχο πάνω σε όλα όσα θα συμβούν στο μέλλον. Και στο παρόν δεν έχουμε έλεγχο. Στο παρελθόν μόνο γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Δηλαδή το παρελθόν δεν μπορεί να τα αλλάξει. Το παρόν και το μέλλον όμως μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί εσύ ο ίδιο ή ένα άλλο άνθρωπο που γνωρίζει καλά να λειτουργήσει με έναν τρόπο που δεν τον περίμενε. Που δεν τον περίμενε τον τρόπο αυτό να λειτουργήσει. Λοιπόν, άρα το κάνω υπό, προ... υπό επιφυλάξει αυτό το βίντεο. Όχι αύριο να έρθετε να μου κινήσετε αγωγή και να πείτε «ακολούθησα το βίντεο σου που ανέβηκε εκείνη την μέρα του Γεντάρη του 21 που μας είπες κάτω από ποιες προϋποθέσεις παντρευόμαστε έναν άνθρωπο για να μας απατήσει και τώρα με έχει απαντήσει και ζητώ αποζημιώσεις από σένα». Εντάξει, τίποτα δεν είναι, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και είναι μεγάλη πνευματική αρετή... Να το, υπο, α, να το αποδεχτούμε ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα leap of faith, ένα άλμα πίστη. Σα θυμίζω το, το βίντεο που είχαμε κάνει με τη Μαρία Τη Ματσιοπούλου για την εμπιστοσύνη και την πίστη. Ένα leap of faith, να προχωρήσουμε σε μια σχέση να την ε, επισημοποιήσουμε ή τέλο πάντων να την οριστικοποιήσουμε με το γάμο και να εμπιστευτούμε και ε, ε, αυτούς και αλλήλου και να ζήσουμε τη ζωή μα, και μα συμβεί. Η απιστία θα τη διαχειριστούμε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ότι δεν μπορεί κανένας να κοντρολάρει, να ελέγξει ούτε τον εαυτό του τι θα κάνει στο μέλλον, ούτε τους άλλους ανθρώπους. Και είναι μια κίνηση που δεικνύει ανασφάλεια το να θέλεις να σιγουρέψεις από την αρχή ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη όμως, επειδή πολλοί άνθρωποι όπως γράψατε πολύ σοφά στα σχόλιά σας, προχωρούν αψήφιστα στη δημιουργία γάμου, ε, εντάξει, είμαι 30 χρονών, είμαι 32, είμαι 35, μου λένε η δική μου να παντρευτώ, βρει, γνώρισε αυτή την κοπέλα, γνώρισε αυτό το κοπέλι, καλή περίπτωση, καλά περνάμε, ας παντρευτώ έτσι χωρίς να ελέγξω την ταυτότητα, αν ταυτίζονται οι απόψεις μας, οι αρχές μας, οι αξίες μας, αν ταιριάζουμε. Επειδή υπάρχουν και τα δύο άκρα και αυτοί που είναι πλήρω ελεγκτικοί, που θέλουν να ελέγχουν 100% τι θα συμβεί στο μέλλον και αυτοί που είναι ό,τι να είναι αλλά κεφ, α παντρευτώ, ας παντρευτώ, είναι καλή ιδέα να το κάνουμε αυτό το βίντεο. Και ξαναλέω, δεν αποτελεί εγγύηση για το ότι εσεί δεν θα απαντήσατε στο μέλλον ή ο σύντροφο ή η σύντροφο σα δεν θα απαντήσουν στο μέλλον. Πρώτη προπόθεση είπαμε να είναι και οι δύο μονογαμικοί και να συμφωνούν στη μονογαμικότητα. Γιατί πολλέ φορέ δύο άνθρωποι προχωρούν και άτυπα κάνουν, δεν έχουν συμφωνήσει στη μονογαμικότητα, γιατί μπορεί ο άλλο να το ρωτά, θα απαντούσε και θα έλεγε, Νομίζω πω όχι, δεν ξέρω. Και πάλι; παντρεύονται μετά. Παντρεύει έναν άνθρωπο, σου λέει μπορεί και να πατήσω. Ή έχω πατήσει πολλέ φορέ στο παρελθόν και ε, μπορεί και να το ξανακάνω. Ή... Ακούμε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, πρώτη προπόθεση ότι είναι και οι δύο συμφωνημένοι στη μονογαμικότητα. Δεύτερη προπόθεση είναι ότι γνωρίζω αρκετά καλά αυτόν τον άνθρωπο. Και γνωρίζω αρκετά καλά τη σχέση που έχω με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν παντρεύομαι παρορμητικά Προτού περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα που να δοκιμαστεί η σχέση κάτω από διάφορες συνθήκες. Και κατά την άποψή μου, η σχέση πρέπει να δοκιμαστεί και κάτω από συνθήκες συγκατοίκησης. Συνθήκες προσωμείωσης γάμου. Πολλές φορές βλέπουμε τα πράγματα εξαιρετικά ρομαντικά. Και λέμε ναι, γνωρίζω τον πρίγκιπα, γνωρίζω την πριγκίπη, σαρωτευόμαστε, και ραυνοβόλα, ζούμε ένα μεγάλο έντονο ιδίλιο και πολύ γρήγορα παντρευόμαστε και πάμε και ζούμε την ευτυχία μας. Όπω όλε τι παλιέ ασπρόμαυρε ελληνικέ τελείε που τελείωναν συνήθω στα σκαλιά τη Εκκλησία με έναν ηφικό και και μια αθωδέζη που να την πετάει νύφη στι φίλε τη, οι οποίε θα ήθελαν πάρα πολύ να τη σε θέση τη. Δοκιμάζουμε μια σχέση. Ε, Έχω πει πολλές φορές ότι το πιο μικρό χρονικό διάστημα που θα μας δείξει μετά που θα εκπέσουν οι ορμόνες μας, μετά που δεν θα υπάρχει ο ενθουσιασμός ορμονικός του πρώτου καιρού, είναι οι 9 μήνες. Θα έλεγα ότι πρέπει τουλάχιστον να περάσει ένας, ένα χρόνος, εκ των οποίων αυτών 18 μηνών, τουλάχιστον οι μισή μήνες να είναι μήνες συγκατοίκησης, Δηλαδή να ζει στο ίδιο σπίτι με τον άλλο, να μοιράζεσαι την καθημερινότητα, να μοιράζεσαι τα έξοδα, να μοιράζεσαι τι ευθύνε, τι υποχρεώσει, να έχει σχέσει με γονιού και συγγενεί, να μπουν και τα πεθερικά στη μέση και να δούμε αν δουλεύει αυτό το πράγμα, και μετά να προχωρήσουμε σε γάμο. Ω τρίτη προπόθεση έρχεται και το να μην κάνουμε παιδί αμέσω. Γιατί κάποιοι προχωράνε σε γάμο με την κοιλιά στο στόμα. Ή στο, στην τελετή του γάμου των παιδιών ή στο μυστήριο του γάμου των παιδιών συμμετέχουν και το γέννητο παιδί του. Πολύ τέτοιοι γάμοι. Αν κάνουμε γρήγορα παιδί, αν έχουμε απρογραμμάτιστη στην τότε είναι πολύ πιθανό να μπούμε σε ένα πρόωρο άγουρο γάμο, ανώριμο γάμο, που δεν είναι δοκιμασμένη η σχέση του ζευγαριού και να υπάρξουν προβλήματα. Η σχέση πρέπει να δοκιμαστεί. Και επειδή είμαστε όλοι συναισθηματικά όντα και σχεσιακοί τύποι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε, και επειδή όταν ειδικά μα είσαι και πολύ καιρό μόνο και βλέπει και διάφορα ρομαντικά έργα στην τηλεόραση στο Netflix ή δεν ξέρω εγώ που, συγκι... που αλλού και συγκινείσαι και φαντασιώνε οι αγάπε και έρωτε, είναι πολύ πιθανό να πέσει στην παγίδα του να ενθουσιαστεί πάρα πολύ και να τα βλέπει όλα ονειρικά στην αρχή μια σχέση πιέζουμε τον εαυτό μας, καταπιέζουμε τον εαυτό μας να περάσει ένα χρονικό διάστημα ικανό, να δούμε πώς είναι η σχέση προτού προχωρήσουμε στο γάμο. Ακόμη και αν είμαστε 40 χρόνια, ακόμη και αν είμαστε 45, ακόμη και αν είμαστε 50, ακόμη και αν είμαστε 55, δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει πολλά χρόνια από τη ζωή τους γιατί σκέφτηκα είμαι σε μια ηλικία τώρα που πρέπει να παντρευτώ. Δεν ξεχνάω μια φίλη μου, η οποία παντρεύτηκε 34-35, πόσο ήταν τότε, πολύ γρήγορα. Δηλαδή ήταν 8 μήνε γνωριμία και κατέληξε σε γάμο. Και την είχα ρωτήσει τότε, τη λέω: Μα γιατί δεν περιμένετε ακόμη λίγο, μου λέει: Μα είμαι τώρα 34 και γίνομαι 35 σε δύο μήνε και να κάνουμε ένα παιδί κλπ. Ένα ε, έχω να σα πω: ότι Εκείνο ο γάμο έληξε 8 χρόνια αργότερα, χωρί παιδί. Και έχασε αυτή η κοπέλα 8 χρόνια από τη ζωή τη, στα οποία προσπαθούσε να, να κοπεί και να ραφτεί στα μέτρα του συζύγου που παντρεύτηκε χωρίς να το γνωρίζει πολύ καλά. Ούτε παιδί μπόρεσαν να κάνουν, που αυτό δεν ήταν επιλογή του, δηλαδή προσπαθούσαν για παιδί και δεν ήρθε. Και μου, με, μετά μου έλεγε. Γιατί εγώ τη είπα, περίμενε κόρη, περίμενε τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Περίμενε, συγκατοικήστε, δε τον πώ είναι, να σου φύγει ο πρώτο ενθουσιασμό. Δεν τον ήξερα εγώ τον άνθρωπο, ούτε είχα καμία άποψη γι' αυτόν. Στον γάμο τον είδα. Αλλά έφαγε αυτά τα χρόνια από τη ζωή τη και βγήκε από αυτόν τον γάμο καταπονημένη, γιατί ήταν ένα γάμο κακοποιητικό στο τέλο τη ημέρα. Ήταν ένα άνθρωπο πολύ παθητικά επιθετικό. Ένα άνθρωπο ο οποίο είχε μεγάλα μυστικά που τα έκρυβε και δεν τα μοιραζόταν. Ένα άνθρωπο τσιγκούνη κλπ. Και 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 Καταταλεπορήθηκε. Καταταλαιπωρήθηκε η κοπέλα αυτή. Μια εξαιρετική κοπέλα. Μιλάω για την κοπέλα γιατί την γνωρίζω. Και μου έλεγε, είχε δίκιο που μου έλεγε, περίμενε. Περίμενε. Δεν εγώ δεν είπα, είμαι παντρευτή. Τη λέω, περίμενε. Γνώρισε τον καλύτερα να φύγει πρώτη κάβλα, η πρώτη κάψα. Να φύγει αυτό ο ενθουσιασμό. Να φύγει αυτό που πει, Απ' επιτέλου βρήκα άνδρα. Να το δει γυμνό. Επίση, η επόμενη προπόθεση για να κάνουμε ένα γάμο που να έχει λιγότερε πιθανότητε να καταλήξει σε απιστία είναι την απόφαση για γάμο να την πάρουμε μόνοι μα. Να μην την πάρει η μαμά μα, να μην την πάρει ο μπαμπά μα, να μην την πάρει η θιά μα, να μην την πάρει η γειτονιά μα, να μην την πάρει ο άλλο. Να θέλουμε σίγουρα εμεί οι ίδιοι να παντρευτούμε. Σίγουρα. Είναι μεγάλη υπόθεση ο γάμο, είναι σοβαρότατη δέσμευση ο γάμο και κακώ πολλοί από εμά προχωρούμε σε γάμο υποκύπτοντα σε κοινωνικέ και οικογενειακέ πιέσει. Σε εκείνη την περίπτωση μπορεί εμεί να είμαστε αυτοί που θα πατήσουμε μετά ή μπορεί να απαντήσουν και οι δύο. Είπαμε, συνήθως πάμε μαζί αυτά τα δύο. Θα ο ένα, θα και ο άλλος, συνήθως. Μια άλλη προϋπόθεση που μπορεί να βοηθήσει στη, στην αλαχιστοποίηση της πιθανότητας δημιουργίας εξουσιακών σχέσεων είναι και οι δύο οι άνθρωποι που θα προχωρήσουν σε ένα γάμο να είναι ψυχοψαγμένοι, ψυχοεκπαιδευμένοι και ψυχοθεραπευμένοι. Εφόσον είστε σε αυτό το κανάλι και παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο, είστε σε επαφή με την ψυχολογία, με την ψυχοεκπαίδευση. Έχετε ακούσει δεκάδε χιλιάδε φορέ να σα λέω για τη σημασία τη ψυχοθεραπεία. Ένα ζευγάρι προτού προχωρήσει στο γάμο είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να κάνει ατομική ψυχοθεραπεία ο καθένα ή να κάνουν και θεραπεία ζευγαριού. Όσο καιρό έβλεπα κόσμο, είχα τη μεγάλη χαρά να βλέπω ζευγάρια που ήταν στην αρχή τη σχέση του ή στον αραβόνα του, οι οποίοι ερχόντουσαν για προετοιμασία για γάμο. Και αυτά τα ζευγάρια πάνε πολύ καλά σήμερα γιατί έχτισαν γερές βάσει στη σχέση του. Και κάποιοι από αυτού δεν προχώρησαν σε γάμο. Κάνοντα θεραπεία ζευγαριού τον καιρό τη συγκατοίκηση και του αραβόνα πριν από τον γάμο, κατέληξαν στο ότι δεν ήταν καλή ιδέα να παντρευτούν. Όχι περισσότεροι, λίγοι από αυτού. Μια άλλη απαραίτητη προπόθεση για το checklist που μου ζητάτε είναι. Και οι δύο που έχουν πει που θα μπουν σε αυτό το γάμο, να μην έχουν άλλες σχέσεις ήδη. Έχω πάθει την πλάκα μου άπειρες φορές, συναντώντας στο γραφείο ανθρώπους οι οποίοι μου έλεγαν με το Σάββατο και ήταν Τρίτη και αγαπώ μια άλλη γυναίκα. με την Κυριακή και ήταν Τετάρτη και αγαπώ έναν άλλον άντρα. Αντί να καθόμαστε και να σκεφτόμαστε μήπως θα μας απαντήσει ο σύντροφός μας το μέλλον, μήπως, μήπως θα μας απαντήσει ο σύντροφός μας το μέλλον, μήπως να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά να βλέπουμε αν το πρόσωπο με το οποίο συνδυόμαστε είναι 100%, -100 εδώ και δεν είναι ω βιτρίνα που χρησιμοποιεί τη σχέση μας και το μελλοντικό μας γάμο. Ανοίξτε το στόμα σας και πείτε ό,τι έχετε μέσα στο μυαλό σας. Μία σχέση στην οποία δεν υπάρχει πλήρης επικοινωνία και δεν μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά για όσα παλαβά σκέφτεσαι και το παλαβά το βάζω σε εισαγωγικά. Να μην μπορέσει να πεις στο, στο σύντροφο σου, στη σύντροφο σου, έχω αυτή τη σκέψη, τι έχεις να πεις γι' αυτό, έχω αυτό τον προβληματισμό, ποια είναι η γνώμη σου, έχω αυτό το φόβο ότι μπορεί να με απαντήσεις, τι έχεις να μου απαντήσεις σε αυτό σε βλέπω ότι είσαι αφηρημένος, σε βλέπω ότι είσαι αφηρημένη, σε βλέπω ότι δεν είσαι καλά. Τι συμβαίνει. Είναι εξαιρετικά κακή ιδέα να περπατάμε στις μύτες των ποδιών μας γύρω από το σύντροφο μας ή από τη σύντροφο μας. Μην τυχόν και τους χαλάσουμε τη διάθεση, μην τυχόν και δεν μας παντρευτούν, μην τυχόν και χάσουμε τα κελεπούρια. Γιατί πολύ λειτουργούμε έτσι. Βρήκα άντρα, Βρήκα γυναίκα. Πάση θυσία πρέπει να κρατήσω τον άνδρα, τη γυναίκα. Όχι τι είναι σημαντικό για μένα. Όχι αν αυτό ο άνθρωπο που είμαι μαζί του είναι όντω εδώ. Είναι στον κόσμο του. Πόσοι άνθρωποι είναι στον κόσμο του. Κάθονται εκεί και δεν είναι εκεί. Κάθεστε να φάτε και δεν, δεν μιλούν μαζί σα. Με σα Κοιτούν το κινητό του ή κοιτούν την τηλεόραση. Ή βάζουν συνέχεια να, να ακούνε τραγούδια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και που επικοινωνεί μαζί μου αυτός ο άνθρωπος, μι, μι, μιλάει μαζί μου, μου δείχνει την αγάπη του, μου δείχνει την αγάπη της, είναι ερωτευμένο μαζί μου, είναι ερωτευμένη μαζί μου, είναι τρει λαλούν και δυο χορεύουν. Αλλά επειδή το βρήκα, επειδή την βρήκα, στην πάρω, ας τον πάρω. Και μου είπε και η μάνα μου παντρέψου και μου είπε και ο πατέρας μου και μου είπε και η γιαγιά μου. Άρα, περιμένουμε να περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα, να, σταμα... να, να... να, μην έχουμε τον έντονο ενθουσιασμό του πρώτου καιρού και αξιολογούμε την παρούσα συνθήκη. Στη σχέση που είμαι τώρα είναι εντάξει ο άλλο. Γιατί περισσότεροι πάμε και παντρευόμαστε με μισοχαλασμένε σχέσει. Με ξενέροντε καταστάσει. Κατεβαίνει η νύφη. Τα σκαλιά. Ή ανεβαίνει τα σκαλιά. Για να πάει να συναντήσει το καμπρό. Ξαρτάται είναι η αντική που ο γάμο. Είναι προ τα κάτω, ή προ τα πάνω. Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα μάνα μου, τον έρωτα μου, τον αγαπημένο μου που θα πάω να το δω ή οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί γάμοι, τελετές γάμων, που την ώρα της τελετής του γάμου, είτε ο ένας είτε ο άλλος είτε και οι δύο, σκέφτονται οτιδήποτε άλλο εκτός από τη σχέση τους. Ποιο κόσμο ήρθε στο γάμο, τι ρούχα φοράνε οι καλεσμένοι, αν είναι καλό το νηφικό μου, αν είναι καλό το κουστούμι μου, αν φαίνομαι ωραίο, αν φαίνομαι ωραία, αν θα βγω καλό στις φωτογραφίες ή καλή στις φωτογραφίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο άνθρωπος με τον οποίο θα παντρευτείτε θα πήγαινε μαζί σας σε ένα μακρινό νησί να παντρευτείτε ξυπόλυτη στον άμμο στην παραλία ή θέλει οπωσδήποτε το μεγάλο πάρτι. Εντάξει, τώρα και μέσω κορονοϊού τα πάρτι αυτά έχουν ελαχιστοποιηθεί, αλλά εμεί ειδικά στην Κύπρο κάνουμε τεράστια πάρτι, χιλιάδες καλεσμένοι θα με παντρευόταν εμένα μόνοι μας κάπου ή θα τον παντρευόμουν αυτόν μόνοι μας κάπου ή θέλω το γάμο για την κοινωνία. Και το θέμα αυτό που θύχτηκε για το φόβο της μοναξιάς είναι ένα κίνητρο πολύ αρνητικό το οποίο σπρώχνει πολλούς ανθρώπους και να εγκλωβίζει πολλούς ανθρώπους σε αρρωστημένες καταστάσεις τις οποίες ονομάζουν αγάπη, ονομάζουν σχέση, ονομάζουν γάμο, ενώ στην ουσία είναι δυο, μια κοροϊδία και μισή, είναι τρύπκες και σχέσεις, κενές σχέσεις, ψεύτικες σχέσεις, αφύσικες σχέσεις, τοξικές σχέσεις, μέσα στις οποίες χάνει την υγειά σου, χάνει την ενέργειά σου, χάνει τη χαρά της ζωής και δεν είσαι καλά. Με αυτόν τον άνθρωπο που σκέφτομαι να παντρευτώ, είμαι χαρούμενη, είμαι χαρούμενος, νιώθω ήρεμος, νιώθω ήρεμη, όταν είμαι μαζί του, όταν είμαι μαζί τη, είμαι αυτό μου, είμαι καλά. Η επικοινωνία είναι ανοιχτή. Είναι απρόσκοπτη η επικοινωνία. Μπορώ να ρωτήσω ό,τι θέλω τον άλλον. Παρεξηγείται εύκολα, μου τρώνει εύκολα. Κάνει παθητικέ επιθετικότητε. Ένα άνθρωπο που κάνει παθητικέ επιθετικότητε και κρατάει πείσματα και μούτρα και κάνει stone walling, δεν μα μιλάει ή εξαφανίζεται για μέρε. Είναι πολύ πιθανό αυτό ο άνθρωπο να σα πατήσει κιόλα. Και αυτά πρέπει να κοιτάζουμε από τι πρώτε μέρε. Τι πρώτε μέρε που βγαίνουμε ραντεβού με κάποιον, τι πρώτε μέρε που δημιουργείται μια ερωτική σχέση. Να παρατηρούμε πολύ προσεκτικά τη συμπεριφορά του άλλου προσώπου. Είναι συνεπέ το άλλο πρόσωπο. Αυτά που λέει τα κάνει. Λέει θα έρθει την τάδε ώρα, έρχεται την τάδε ώρα. Λέει θα πάρει τηλέφωνο, παίρνει τηλέφωνο. Στέλνει μήνυμα, απαντά, σου απαντάει πίσω. Ή του στέλνει μήνυμα, σου απαντάει, τη στέλνει μήνυμα, σου απαντάει. Ή υπάρχει μια στάθεια και μια βαρεμάρα και μια επιπολαιότητα. Δεν θέλουμε να είμαστε η τελευταία επιλογή κάποιον άλλον ή ά την πάρω κι αυτήν, να τον πάρω κι αυτόν αφού δεν βρίσκεται κανείς άλλος. Επίσης, άλλη απαραίτητη προϋπόθεση. Έχει ξεμπερδέψει ο άνθρωπος αυτός από το παρελθόν του. Πολλοί άνθρωποι κάνουν σχέσεις rebound, σχέσεις ανάκαμψης, μόλις χωρίσουν από μια σχέση που τους έχει τραυματίσει ο χωρισμός και που έχουν πληγωθεί... Πάνε και δημιουργούν μια άλλη σχέση στο καπάκι για να νιώσουν καλύτερα και έτσι δεν επιλέγουν με βάση τα συναισθήματα του με ποιον θα είναι, αλλά με βάση το ποιο είναι διαθέσιμο. Και είναι πολύ πιθανόν κάποιο ο οποίο έχει φτιάξει μια σχέση μαζί σου για να ξεπεράσει την πρώην του, μετά να φτιάξει μια σχέση με μια άλλη για να ξεπεράσει ένα. Ή να φτιάξει μια σχέση με μια άλλη που είναι μαζί σου, γιατί δεν είναι έρωτα το να φτιάξει σχέση ανα... ανάκαμψη. Ο φόβο τη μοναξιά είναι ο χειρότερο σύμβουλο. Άρα, είτε εμεί, είτε το τέρι μα δεν αντέχει τη μοναξιά και δεν μπορεί να ζήσει μόνο και δεν μπορεί να ζήσει μόνη, αυτό είναι κακή ένδειξη. Αυτά ήθελα να πω εν ολίγη και ξανακλείνω τον, και κλείνω τονίζοντα ξανά ότι κανεί δεν μπορεί να ελέγξει 100% αν ο ίδιο ή το τέρι του ή το τέρι της δεν θα απαντήσουν στο μέλλον. Κανεί. Η ζωή συμβαίνει, shit happens είπαμε, Μπορεί να μας απατήσει το τέρι μας, μπορεί να απατήσουμε εμείς το τέρι μας. Είναι καλή ιδέα να μην απατάμε ο ένας τον άλλον. Είναι καλή ιδέα να μένουμε πιστοί στις αρχές και στις αξίες μας. Για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό καλύτερα, χρειάζεται να είμαστε σε εγρήγορση και να είμαστε ζωντανοί ψυχικά και συναισθηματικά και εμείς, αλλά και σχέσεις μας. Να ζούμε δηλαδή εν τη ζωή και τις ερωτικές μας σχέσεις και να ξεκολλήσουμε επιτέλους από το κοινωνικό στερεότυπο ότι ο γάμος είναι μια επιτυχία. Όχι, ο γάμος δεν είναι μια επιτυχία. Ο γάμος είναι μια, ένα δύσκολο πεδίο στο οποίο χρειάζεται να δοκιμαστούν σκληρά και οι δύο σύντροφοι. Οπότε δεν θεωρούμε επιτυχία το να παντρευτούμε. Επιτυχία θεωρούμε το να παντρευτούμε και να παραμείνουμε Μαζί ουσιαστικά επειδή θέλουμε και όχι τυχείο επειδή είμαστε παντρεμένοι με το άλλο το πρόσωπο. Επιτυχία να έχουμε υγιή σχέση με τον εαυτό μας, να μπορούμε να μείνουμε και μόνοι μας και από επιθυμία να προχωρήσουμε στο να είμαστε με κάποιον άλλον, επιλέγοντας τον άλλον και όχι επιλέγοντας η μοναξιά για μας το πότε θα παντρευτούμε, πότε θα προχωρήσουμε, πότε θα κάνουμε. Καθαρές επιλογές. Και είπα, ξαναλέω, δεν μπορεί κανείς να μας εγγύηθει ότι εμείς ή ο άλλος δεν θα μας απαντήσει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε, να αγωνιζόμαστε, να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, να είμαστε ζωντανοί, να είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μα και με του άλλου. Την αγάπη μου σε όλου. Καλό βράδυ.